Το αίτημα να μπορούν να νομιμοποιούν και να τακτοποιούν τα αυθαίρετα κτίσματα που διαθέτουν με μια ρύθμιση που θα είναι ανοιχτή και δεν θα έχει χρονικού περιορισμού, δηλώνουν οι διοκτήτε ακινήτων, την ώρα που, όπω όλα δείχνουν, ανοίγει και πάλι η δυνατότητα ρύθμιση για τα αυθαίρετα ακινήτα τη κατηγορία 5. Είναι επιβεβλημένη η ρύθμιση αυτή να είναι μόνιμη και σταθερή. Για το λόγο ότι από τη στιγμή που υπάρχει απαγόρευση μεταβίβαση των αυθερέτων θα πρέπει να υπάρχει και η λύση που η λύση είναι μία και μοναδική να υπάρχει δυνατότητα για πάντα τακτοποίησης των αυθερέτων το, ανα, το επαναφέρουμε, το αναβάλουμε ακόμη τρεις μήνες, το αναβάλουμε έξι μήνες το ξανααναπαναφέρουμε, ανα, να ισχύει η εφάπαξ αυτή η κατάσταση ό,τι ώρα ο καθένας από εμά τακτοποιεί τα οικονομικά του να πηγαίνει και να τακτοποιείται Πρόκειται για μια ρύθμιση του Υπουργείου Περιβάλλοντο που έκλεισε το Σεπτέμβριο του 2020 και αφορά στα εξολοκλήρου αυθαίρετα ή αυθαίρετα που έχουν σημαντικέ πολιοδομικέ παραβάσει, τα οποία εκ νέου θα μπορούν να νομιμοποιήσουν οι ιδιοκτήτε του και που όπω όλα δείχνουν αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή μέχρι το τέλο του έτου. Είναι πάρα πολύ θετικό γιατί δίνει δυνατότητα στου ιδιοκτήτε ακινήτων που έχουν κτίσει αυθαίρετα να τακτοποιήσουν και παράλληλα εξυπηρετείται και το ίδιο το κράτο. Γιατί σπράττει χρήματα. Το σταμάτησε η κατηγορία 5. Ο δουλεύει η κατηγορία 1, 2, 3, 4. Δεν ξέρω τη λογική πια είναι και πώ τη σκέφτονται. Αναγνωρίζοντα ότι κάποιοι αυθαιρετούχοι που δεν είχαν καταφέρει να νομιμοποιήσουν μέχρι το 2020 θα το πράξουν αυτή τη φορά, οι διοκτήτε ακινήτων σε μια πόλη όπω το Εράκλειο, που έχει χαρακτηριστεί και ω πόλη των αυθαιρέτων, χαρακτήρισαν τι ρυθμίσει σταγόνα στον ωκεανό και ημίμετρα. Εξηγώντα ότι για να λυθεί οριστικά το πρόβλημα με τα αυθέρετα, απαιτείται να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίε επέκταση των σχεδίων πόλη. Μα αν δεν προχωρήσουν τα σχέδια πόλη πώ. Τα σχέδια πόλη είναι έτοιμα, από ό,τι τουλάχιστον μου λέει. Ο άνθρωπο ο οποίο έκανε τι επέκτάσει των σχεδίων, τα σχέδια πόλης είναι έτοιμα, τα παραδίδει στο Δήμο. Αλλά δεν του δίνουν χρήματα και τα έχει μέσα στο σιρτάρι. Του. Η λύση η σωστή θα είναι επέκταση των σχεδίων πόλη μόνιμα, μελετημένα και να γίνει με σύντομη διαδικασία που να μπορεί ο καθένα να νομιμοποιήσει το αυθαίρετο με έκδοση οικοδομική άδεια που ισχύει στον αιώνα τον άπαντα και όχι να τακτοποιήσει που σημαίνει ότι ε, μετά από 30 χρόνια θα πρέπει να ξαναπληρώσει. Ο πρόεδρο των οικιστών Ηρακλείου επανέλαβε την ανάγκη να γίνει ρύθμιση και για τα εξαδιαιρέτου ακίνητα και πώ αυτά με μια ρύθμιση θα μπορούσαν με απλούστερο τρόπο να αυτονομηθούν, συμπληρώνοντα ότι αποτελούν αγκάθι για του ιδιοκτήτε, στηριζόμενα σε ένα νόμο του 30 που κρατάει σε ιδιότυπη ομοιρία τι περιουσίε του. Αυτά όμω δεν μπορούν να τακτοποιηθούν γιατί είναι εξαδιαιρέτου. Για να το τακτοποιήσει, Πρέπει να κάνει του κόντου τα δικαστήρια, να πληρώσει ένα καρό χρήματα στα δικαστήρια για να το φτιάξει. Το κλειδί είναι η επέκταση σχεδίου και να λυθεί το πρόβλημα του εξαδιαιρέτου. Μόνο έτσι θα σταματήσουν τα αφαίρετα.